Ο λεβέντης καταδρομέας Ηλίας Τούλης επιστρέφει στη γενέτειρά του το χωριό Μάραθος με το όνομά του να γράφεται με ανεξίτηλο μελάνι στην ιστορία και στο πάνθεο των ηρώων. Ιστορικές και συγκινητικές στιγμές στην τελετή επαναπατρισμού των οστών του κριτικού ήρωα 50 χρόνια μετά τη συντριβή του αεροσκάφους Νίκη 4 στο λόφο της Μακεδονίτισσας στην Κύπρο στα τραγικά γεγονότα του Ιουλίου του 1974. Αθάνατος φώναξαν με υπερηφάνεια. Νιώθω μία δικαίωση και μία λύτρωση. Μετά από 50 χρόνια επιστρέφει στον τόπο του. Τιμή για όσους αγαπήσαμε και αγαπούνε την πατρίδα. Ευχαριστώ όλους για τη μεγάλη τιμή μας. Ο Ηλίας Τούλης θυσίασε τη ζωή του στο βωμό της ελευθερίας και επέστρεψε στον τόπο του μετά την ταυτοποίηση των οστών του με τη μέθοδο του DNA. Ήρθαν από την Κύπρο με ειδική αποστολή, με το άγημα του στρατού να το συνοδεύει και με όλες τις τιμές ήρωα που το αξίζουν. Είναι μια ιστορική στιγμή, μια πολύ συγκινητική στιγμή. Υποδεχόμαστε τα οστά του ήρωά μας Ηλία Τούλη εδώ στο Μάραθος μετά από 50 χρόνια. Αποτελεί παράδειγμα φωτεινό για εμάς και για τις επόμενες γενιές. Ο ανθυπασπιστής καταδρομών Τούλης Ηλίας επέβαινε σε ένα από τα μεταβολικά αεροσκάφη Νοράτλας της επιχείρησης Νίκης, το οποίο χτυπήθηκε από φύλια πυρά στις 22 Ιουλίου του 1974. Το όνομά του τοποθετήθηκε στους ήρωες, οι οποίοι με αυταπάτηση και πρωτοφανή ηρωισμό συμμετείχαν σε μια αποστολή με τεράστιους κινδύνους. Αγαπημένο μου ξάδερφε, εύχομαι η αυτοθυσία σου, η τόλμη σου και το θάρρος σου να γίνουν ένας ακούραστος φάρος για ελεύθερες πατρίδες. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, και ερχόταν ο Ηλίας στο χωριό, όποτε ερχόταν, μάζευε όλα την νεολαία στο σπίτι του, στην αυλή και έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Θυμάμαι ένα χαμογελαστό παιδί, ένα παιδί που όλο καλοσύνη. Μόνο χαρούμενες στιγμές θυμάμαι από τον Ηλία. Σε πολλές κυρίες του χωριού είχε έρθει στο όνειρό του και έλεγε «Θέλουμε, φέρτες με στο χωριό, θέλω να γυρίσω εκεί που γεννήθηκα». Η νεκρόσιμη ακολουθία εψάλλει στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στο Μάραθος παρουσία εκπροσώπου του Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ηλίας Τούλης κηδεύτηκε με όλες τις πρέπουσες τιμές στη γη που γεννήθηκε και αγάπησε, με συγγενικά του πρόσωπα να νιώθουν δικαίωση και λύτρωση μετά από μισό αιώνα, ο οποίος ήταν αφόρητα δυσβάστακτος.